Σύνδεση τώρα με τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι κεντρικά μένουν αποφάσισαν με εισήγηση του Πάνου Καμένου ότι θα ψηφίσουν ναι για συμφωνία, αλλά υπάρχουν αρκετές διαρροές. Μιλάμε για μια μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα, που ξεκίνησε από τη μία το μεσημέρι, με τον Πάνο Καμένο να έρχεται ιδιαίτερα εκνευρισμένο σε αυτή την συνεδρίαση. Και ο λόγος, εμείς όλοι οι δημοσιογράφοι τον περιμέναμε να μας κάνει κάποια διαρροή, να μας μιλήσει όπως κάνει συνήθως. Δεν είχε υπογράψει χθες μάλιστα και την απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου, την πρόταση την κυβερνητική. Ο κύριος Καμένος μπήκε μέσα, δεν μίλησε κανέναν. Ξεκίνησε μια συνεδρίαση η οποία κράτησε πάνω από 4 ώρες. Το κλίμα, όπως μας έλεγαν, ήταν ιδιαίτερα τεταμένο. Και όπως είπε και η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ήταν φορτισμένο διότι είναι αντίστοιχο της κρισιμότητας των στιγμών. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτή τη συνεδρίαση? Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, 4 βουλευτές του κόμματος, ο κύριος Νίκος Μαυραγάνης, ο κύριος Χάρης Κάτανας, η Σταυρούλα Ξουλίδου και ο Παύλος Χαϊκάλης, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για το αν θα πρέπει να πούνε ναι στην εξουσιοδότηση που ζητάει η κυβέρνηση. Εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες. Θεωρούν ότι το πακέτο μέτρων είναι πάρα πολύ σκληρό, είναι πάρα πολύ Έχουμε δύσκολο. Έχουμε καμία σαφή δήλωση για όχι? Προς το παρόν δεν έχει βγει κάποιος από τους 4 να πει με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται να δώσω ναι στην εξουσιοδότηση. Τώρα, ο ίδιος ο Πάνος Καμένος είναι σαφές ότι μίλησε στους βουλευτές. Τους είπε ότι μπορούν να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Πάντως, ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι θα ψηφίσει. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: θα υπερψηφίσω την συμφωνία. Η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να αφήσω τη χώρα να καταστραφεί. Και όπως σας είπα και πριν από λίγο, ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματος να ψηφίσουν σήμερα κατά συνείδηση. Τα μηνύματα που πήραμε γενικώς από την κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αντιφατικά. Αυτό είναι ένα θέμα που είχε αποφευστεί εδώ και καιρό. Ήταν μια συζήτηση μεταξύ του κυρίου Καμένου και κάποιων βουλευτών των ΑΝΕΛ και που τον είχαν προειδοποιήσει να μην θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Και δεν πρόκειται να το θέσει. Ήταν αντιφατικά πάντως τα μηνύματα. Υπήρχαν από την άλλη και βουλευτές, όπως ο Τέρενς Κουίκ, που ήταν στη γραμμή του ναι, διότι θεωρεί πως η κυβέρνηση δεν έχει διαφορετική εντολή τόσο από το δημοψήφισμα όσο και από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Είναι σαφές ότι πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία και όχι σε ρήξη. Ο κύριος Κουίκ με επηρεάζει βέβαια, αλλά δεν ψηφίζει. Πάμε και στον